Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και των υπόλοιπων Ελλήνων είναι ένα θέμα το οποίο Ελλήνων της Μικράς Ασίας θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως κάνουν οι Αρμένοι και όπως κάνουν οι Εβραίοι με τις δικές τους ανάλογες υποθέσεις, να το διατηρούμε διεθνώς και διαρκώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δυστυχώς το θέμα αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει όπως έπρεπε. Ο Μιλόν το ξέρετε καλύτερα από μένα και δεν μ' άρεσε να μιλάω σε πρώτο ελληνικό πρόσωπο. Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να φέρουμε το θέμα αυτό ως μάθημα στρατιωτικές σχολές, ότι δεν υπήρχε και ακόμα δεν γίνεται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Τουλάχιστον σε αυτές που ο Μιλόν διδάσκει, το έχω καταφέρει, το έχουμε βάλει. Προσπαθούμε με συνέδρια, με εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα για να το μάθουν πρώτα απ' όλα οι Έλληνες, με εκδόσεις βιβλίων. Έχουν γραφτεί πολύ αξιόλογα βιβλία και δεν μιλώ για το δικό μου, το οποίο το μετέφρασα και στα αγγλικά με τη φιλοδοξία, αν μη τι άλλο, να το δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών ή τουλάχιστον κάποια στελέχη του σε ξένους για να μάθουν την γενοκτονία οι ξένοι, διότι είναι ντροπή να έχουμε μόνο 5 κράτη παγκοσμίως που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, άρα άλλα 3 κράτη μόνο έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία όταν υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία. Εάν κύριε Καλαρίτη, έστω κατά διάνοια οι Τούρκοι είχαν τα στοιχεία που έχουμε εμείς για αυτούς, αυτή τη στιγμή η γενοκτονία θα έχει γίνει από ταινία στο Hollywood και όχι μία, μέχρι μάθημα στο τελευταίο πανεπιστήμιο του κόσμου. Και όμως εμείς παλεύουμε τους Έλληνες για να μάθουν τι εστί γενοκτονία, διότι είναι πάγια πρακτική του τουρκικού κράτους. Ήταν η γενοκτονία των Ποντίων, Μικρασιατών, Ασσυρίων, ήταν τα εγκλήματα εις βάρος Κωνσταντινοπολιτών, Ιμβρίων, Πενέδιων, είναι τα εγκλήματα εις βάρος των Κυπρίων, μια ζωή εγκλήματα από τη μία πλευρά εις βάρος της Ελλάδος. Είναι λοιπόν ντροπή μας, όλων μας, μιλάω για πρώτο εθνικό πρόσωπο, το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε κάθε χωριό τουλάχιστον ένα βιβλίο για τον Πόντο, δεν γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας μια εκδήλωση, όχι να περιμένουμε 19η Μαΐου κάθε χρόνο για να αναδείξουμε το θέμα αυτό και φυσικά πρέπει η Ελλάδα να αποδοθεί σε μια διπλωματική εκστρατεία, μια καμπάνια, ο Μιλόν το έχει εισηγηθεί και άλλοι υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές όπως ο κ. Φωτιάδης, το έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και άλλοι, γιατί να μην έτσι αφαιθήσω κανένα απ' έξω, έχουν γραφτεί πάρα πολύ αξιόλογα βιβλία. Πρέπει λοιπόν αυτά να μεταφραστούν. Είναι ντροπή όλων μας, αλλά είναι κυρίως ντροπή, θα το πω, είναι δική μου εκτίμηση αυτή, του βαθέως συστήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο για απροσδιορίστους λόγους, το λέω απροσδιορίστους για να είμαι κομψός, είναι πολύ συγκεκριμένοι λόγοι, έχει μία άρνηση στο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αντιθέτως, φέρνει προσκόμματα στο να αναδειχθεί όπως θα έπρεπε ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός, μια τόσο ιστορική σημαντική πτυχή της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Εντάξει, δεν θέλω να προσωποποιήσω. Όχι, είπα εγώ. Είπα του βαθέως συστήματος και ονόητο. Ναι, ακριβώς. Διότι, αν μη τι άλλο, θυμάμαι ότι με την προηγούμενη ηγεσία, όταν είχε βγει το βιβλίο, υπήρχε η δέσμευση ότι το βιβλίο θα δοθεί, θα σταλεί στο εξωτερικό. Τώρα και εξεγώ φυσικά τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος ο ίδιος έχει ενημερωθεί, του έχω δώσει και το βιβλίο και ήταν πάρα πολύ θετικός, αλλά προφανώς κάποιοι άλλοι δεν αρέσκονται στο να αποδοθούμε σε μια εκστρατεία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ίσως κάποιοι θεωρούν ότι είναι λίγο μπανάλ ή δεν ξέρω τι άλλο, ή ξεπερασμένο, γιατί είδατε ακριβώς το τι είπε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή χαρακτήρισε όλους όσους αναφέρονται στη γενοκτονία ουσιαστικά ακροδεξιούς και ξεπερασμένους και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τροπηλήσουν την υποτιθέμενη καλή γειτονία μεταξύ των δύο κρατών. Και να σας θυμίσω και καλά, γιατί εδώ υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία. Υπάρχουν τηλεγραφήματα τα οποία έχουν βρεθεί και αυτονομιλούνται και από τον κ. Φωτιάδη και από άλλους καθηγητές στα αρχεία της Γερμανίας, της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας, τα σημερινά αυστριακά αρχεία, Αγγλίας, Γαλλίας, Αμερικής. Είχαν γίνει μέχρι διαδηλώσεις και συλλαλητήρια στην Αμερική υπέρ των Ποντίων για να σταματήσει η γενοκτονία. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε γράψει και πρέπει επιτέλους τουλάχιστον να μπει κανονικά ως μάθημα στα βιβλία. Και ξέρετε ότι υπάρχει διαταγή των 2 εκ των 3 ηγετών της Τριανδρίας των Νοτούρκων που λέει, την έχουμε βρει, ότι διατάσσονται να συγκεντρωθούν όλοι οι άνδρες από 16 έως 60 ετών με πρόγραμμα σφαγής και εξοντώσεως. Αυτή είναι η επίσημη ενοχή, η επίσημη απόδειξη για την ενοχή του τουρκικού κράτους. Χωρίς τα άλλα τα οποία έχουμε βρει. Είναι λοιπόν ντροπή. Είναι ντροπή να μην ξέρει η νέα γενιά τη γενοκτονία. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πλέον, επειδή έχει αρχίσει και σηκώνεται το θέμα, και το βλέπω και στις στρατιωτικές σχολές, το βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα. Ότι εντάξει, οκ, okay, καλή σχέση, καλή γειτονία, καλό αυτό που προσπαθούμε, αλλά η ιστορία δεν μπορεί να παραγραφεί. Όταν εργαλοποιεί μία πλευρά την ιστορία, εμείς είμαστε και τα θύματα, δεν μπορούμε να καθόμαστε αδρανείς.
Διότι πολύ απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, από το λέω και καλά, γιατί αυτά που κάνανε οι Τούρκοι το 22 και πιο πριν βέβαια, αυτό το 14 ξεκινήσανε μέχρι το 22, τα ίδια έκαναν στην Κωνσταντινούπολη και το 42, το 55, το 64, στην Κύπρο μας το 74, τα ίδια κάνουν στη Συρία. Και αν ομιγέννητο, όπως λέω πάντα στους σπουδαστές μου, πέσουμε στα χέρια τους, τα ίδια πρόκειται να συμβούν. Άρα λοιπόν δεν έχουμε την πολιτεία να ξεχνάμε. Εγώ απευθύνθηκα και σε Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι πέσαν και εδώ σε κάποιους ανθρώπους, καθότι εγώ δεν παίρνω λεφτά από τα βιβλία μου, λέω στείλτε το, τα μεταφορικά ζητάει ο εκδότης. Στείλτε να πάνε τα βιβλία έξω, στα αγγλικά, να πάνε ή δυνατόν σε όλους τους βουλευτές, σε όλους τους γερουσιαστές στην Αμερική, στους πρωθυπουργούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έλεγε ο Μακαρίτσο Νεοκλήσαρης, δεν έχει ιστορία η Τουρκία. Έχει ποινικό μητρό. Και αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Και δεν μιλάω ούτε εθνικιστικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πάντα είμαι χαμηλών τόνων άνθρωπος και ούτε με ακρότες. Αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα τα επίχειρα αυτής της αδράνειας. Ότι έφτασε να χαρακτηρίζει ακροδεξίους και ενολίγες γραφικούς όλους όσους μιλάμε για τη γενοκτονία είναι αυταπόδεκτο. Μα βρίσκεται και τα κάνει. Επειδή εδώ επιβεβαιώνεται, κύριε καθηγητά, ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε, ο μεγαλύτερος αντίπαλος, για να μην πω εχθρός, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι εντός. Αν το ελληνικό σύστημα έκανε αυτό που του αναλογούσε, πέραν από κάποια τυπικά, γιατί τα τυπικά κάνει και τα ελάχιστα, έτσι, για να μην κατηγορηθεί ότι δεν κάνει τίποτα, εάν έκανε ουσιαστικά πράγματα, οι Τουρκοί δεν είχαν περιθώριο να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε, να προσπαθούν να επιβάλλουν σιωπητήριο ότι μην αναφέρεστε καν σε αυτό. Πού είναι η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, πού είναι η απάντηση που θα έπρεπε να είναι σε αυτό, πού είναι οι διαρκείς πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε πρεσβείες, σε ομολόγους του εκάστοτε Έλληνα υπουργού, σε διεθνείς οργανισμούς με την υπόμνηση των στοιχείων όλων αυτών των οποίων αναφέρεις και τα οποία υπάρχουν ιστορικά, δεν είναι από το μυαλό μας, έτσι. Είναι hard documents, είναι στοιχεία τα οποία είναι αποτυπωμένα, δεν είναι κάτι το οποίο... Είναι καταγεγραμμένα από μια πλειάδα ατόμων. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν δημοσιεύματα πλέον. Και σας λέω το χαρακτηριστικό ότι έχουν γίνει διαδηλώσεις συλλαλητήρια στην Αμερική το 21, το 22 υπέρ των ποντίων. Δηλαδή οι άνθρωποι τα μαθαίνανε. Αλλά αδράνησε η ιδρυτική κοινότητα. Εμείς εδώ πέρα είχαμε τα δικά μας, τα εσωτερικά μας, το διχασμό που λέω πάντα μακριά ο διχασμός, γιατί μας έχει οδηγήσει σε καταστροφές. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε τη γενοκτονία που ο αριθμός ξεπερνάει τις 450.000. Δεν έχουν συμπεριληφθεί πάρα πολλά θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας. Έχουμε τα συνεχή εγκλήματα. Δείτε τι έγινε στην Κύπρο. Έχουμε αφήσει ακόμα αγνοούμενους 50 χρόνια. Η διεθνής κοινότητα πέρασε στα κάγκελα. Και έχετε αυτή τη στιγμή ο κ. Σόντερ και μας μιλάει για δύο κράτη. Έτσι, γιατί εγώ πάντα θα θυμάμαι τον κυπριακό ελληνισμό και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι την Πέμπτη στην Λέσχη Εξωματικών Όπλων Δυνάμεων στην πλατεία Αργύρης, ο κύριος Κενεβέζος και ο Μιλών έχουμε μια εκδήλωση υπέρ των Κυπρίων. Την κάνει ο Σύνδεσμος Επιτροπής Εθνικής Αμήνης σε 7 η ώρα το απόγευμα. 7, μάλιστα, ωραία. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, νομίζω θα είναι καλό τουλάχιστον. Ο Κυριάκος Κενεβέζος είναι ο πρώην πρέσβης της Κύπρου. Εξαιρετικός. Νομίζω θα ακούσουν πράγματα για την Κύπρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κυπριακό ελληνισμό. Βλέπετε πώς βαλόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται με το μακεδονικό. Έχετε εδώ μια νέα πολιτική ηγεσία, όπως είχαμε διαβλέψει, διότι είχαμε δει τα κενά τα οποία υπήρχαν σε αυτή τη συμφωνία. Και έρχεται τώρα και λέει μονομερώς την καταργότητα, αυτό γίνεται, και τρέχεται στη Χάγη. Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή, αντί εμείς να προτρέχουμε, έρχονται και μας εγκαλούν. Έχει η κυρία αυτή η οποία λυπούμε, αλλά λένε ότι είναι, δεν το ξέρω, ότι είναι καθηγήτρια θεματικού δικαίου. Αμφιβάλλω το επίπεδο των σπουδαστών της, αλλά είμαι βέβαιος ότι το μάθημα του διεθνούς δικαίου θα έπαιρνε μηδέν. Ούτε καν άσοδα της έβαζα. Διότι ξέρει και αν δεν ξέρει, όφιλε να γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι απλή πολίτης, είναι η πρόεδρος μιας χώρας. Και οι διεθνείς συνθήκες υπερισχύουν του εσωτερικού δικαίου, άρα οφείλει να τη σεβαστεί. Αντί λοιπόν να φωνάζουμε εμείς, έρχεται τώρα και μας εγκαλεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, μονίμως είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι προσπαθούμε να τηρούμε στο ακέραιο το πνεύμα και το γράμμα των διαφώνων συμφωνιών. Οι άλλοι τις τηρούν στο βαθμό που τους βολεύει. Και εδώ η συγκεκριμένη κυρία, η πρόεδρος του γειτονικού κρατηδίου, είναι πρωτίστως πολιτική ακτιβίστρια και δευτερευόντως καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου. Καλά, αυτό είναι προφανές. Και σας λέω ότι αφιβάλλω πάρα πολύ για το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών στο πανεπιστήμιο. Διότι όταν τέτοια πράγματα όχι απλώς λέγονται, αλλά γίνονται πράξη. Και το έκανε ακόμα χειρότερα η ιδία όταν έκανε μια δεύτερη δήλωση και είπε ότι εγώ λέει έχω το δικαίωμα κάτι πράγματα που δεν λέγονται πουθενά παγκοσμίως νομικά. Έχω το δικαίωμα να αποκαλώ λέει όπως θέλει τη χώρα και τα λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και όμως βασίζεται στα κενά της συμφωνίας, της γκρίζων συμφωνίας, διότι αυτοί οι οποίοι συνέθεσαν και ανάγκασαν, δεν χρειάστηκε και πολύ πίεση, και υπέγραψαν η δική μας εδώ πέρα τότε κυβέρνηση, έδειξαν μεγάλη επιμέλεια στο να μην μπορεί η Ελλάδα
Ελλάδα να απεμπλακεί ή να καταγγείλει, αλλά αντιθέτως να πολύ χαλαρή και καθόλου επιμελής στο πώς θα αναγκαστεί το γειτονικό κρατήδιο να την εφαρμόσει. Ακόμα και αυτό το φύλλο Σικής περί Βόρειας Μακεδονίας δεν είναι και επιτυχία, δεν είναι Βόρεια Παππούα, Βόρεια Μακεδονία είναι, έτσι. Και με τους κατοίκους να έχουν αναγνωριστεί δυστυχώς από ελληνική κυβέρνηση ως Μακεδόνες και γλώσσα ως Μακεδονική. Ακόμα λοιπόν και αυτό το ελάχιστο, αυτό το φύλλο Σικής περί Βόρειας Μακεδονίας, ούτε αυτό φρόντισε η συμφωνία να είναι υποχρεωμένη να το τηρήσουν. Αντιθέτως, φρόντισε να κλειδώσει την Ελλάδα σε αυτό και να πετάξουν το κλειδί στη θάλασσα. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, είναι το άρθρο 19, ή το οποίο το λέγαμε ότι ο μεγάλος αγώνας έπρεπε να είναι εξ αρχής να μην κυρωθεί, να μην περάσει από το κοινοβούλιο. Άπαξ την πέρασε από το κοινοβούλιο, μετά έτσι όπως ήταν γραμμένη, έτσι όπως ήταν, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη να ακυρωθεί. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κατάφορη παραβίαση και βλέπετε ότι ακόμα και άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, βγαίνουν, έστω και σε, εγώ θα την ήθελα σε πολύ υψηλότερους τόνους, και στέκονται απέναντι για τη βάση αυτή. Ναι, αλλά δεν έχει πρακτικό, αντίκτυπο. Τους καταδικάζουν και την Τουρκία καταδικάζουν και. Δεν γίνεται τίποτα. Όχι, φυσικά δεν έχει. Επειδή λόγω χρόνου, να πάμε στο άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού του Έντι Ράμα εδώ και την υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη, η οποία προφανώς τον έχει ενοχλήσει για ευνόητους λόγους. Έχουμε ένα ανοιχτό εθνικό θέμα δίπλα σύνορά μας, το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Έτσι, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει και αυτό με κάθε τρόπο να το επαναφέρουμε με μεγαλύτερη ένταση στο προσκήνιο, στην καθημερινότητα και να επιβληθεί στην Αλβανία ο σεβασμός των δικαιωμάτων της διεθνώς αναγνωρισμένης ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχει νομική υπόσταση, έτσι. Ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Χαίρομαι που επιτέλους οι Έλληνες έμαθαν ότι έχουμε εθνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο. Όπως ξέρετε, από την περίοδο της ηλιοπτικής διατριβής μου ασχολούμαι με το θέμα των ελληνοαλβανικών σχέσεων και της εθνικής μειονότητας της Ελλάδος που υπάρχει στην Βόρεια Ήπειρο. Διότι εδώ πέρα κάποια στιγμή φτάσαμε να μην μπορούμε να πούμε τη λέξη Βόρεια Ήπειρο, να μας λένε και ακραίους. Όταν λέγαμε τη Βόρεια Ήπειρο, ακόμα εγώ το έχω υποστεί στο πετσί μου σε διεθνές συνέδριο στην Ισπανία αυτό. Όταν ευρέθη Έλληνας στην ταυτότητα, καθηγητής από την Αγγλία, ο οποίος μου επετέθη ότι έπρεπε να χρησιμοποιεί τον όρο Νότια Αλβανία. Λοιπόν, κάποιοι κύριοι καθηγητές είναι πρόθυμοι να αναγνωρίζουν τους Σκοπιανούς ως Βόρειους Μακεδόνες, αλλά τους Βορειοπυρώτες ως Νότιους Αλβανούς. Ακριβώς. Ναι. Είναι τραγικό. Για πες εδώ, πρέπει. Τώρα πλέον ότι υπάρχει και χαίρομαι που το ότι υπάρχει Βόρεια Ήπειρος, το ότι υπάρχει θέμα με τη Χιμάρα και με όλη τη μειονωτική ζώνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις και χωριά που δεν συμπεριλαμβάνονται στη μειονωτική ζώνη. Καθώς η Αλβανία δεν αναγνωρίζει την περιοχή τους ως μειονοτική. Έχουμε το θέμα του Φρέντι Μπελέρη που τον έχει πονέσει πάρα πολύ τον κύριο Ράμα και φαίνεται από την αντίδρασή του να έρθει εδώ ακριβώς ανήμερα τη συλλήψεως, τη συμπληρώσεως ενός από την παράνομη σύλληψή του. Και βεβαίως εγώ λέω πάντα ότι ουέ και αλίμονο αν δεν εκλεγεί ο Φρέντι Μπελέρη, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη μειονότητα. Γιατί τότε είναι που θα μας κονούν το δάχτυλο οι Αλβανοί παντού και θα μας λένε να. Είδατε, τον βάλατε και υποψήφιο και δεν εξελέγει. Μάλιστα, όχι, αυτό λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να συμβεί. Στο σημείο που έχουμε φτάσει πλέον, υπάρχει μία ελπίδα να διεθνοποιηθεί το βορειοπυρωτικό ζήτημα, να μην συνδέεται πουδενή λόγο με το θέμα των Τσάμιδων, το οποίο δεν στέκεται πουθενά, δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση της Ελλάδος, δεν έχουν φέρει ούτε ένα. Τους έχω προκαλέσει επανειλημμένως στους Αλβανούς, σε διεθνή φορά, να μας φέρετε ένα διεθνές κείμενο. Ένα. Δεν υπάρχει καμία μειονότητα, είναι εγκληματίες, έφυγαν εδώ πέρα, έχουν το υψηλότερο ποσοστό καταδικασμένων σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, προσεγγίζει το 50%. Αυτό δεν το έχει καμία άλλη ομάδα πληθυσμιακή στην Ευρώπη, στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ήτανε όλοι τους, όχι όλοι τους, τουλάχιστον ο δικός πληθυσμός ήταν συνεργάτες των Ιταλών και συνεχεία των Γερμανών. Έκαναν τρομερά εγκλήματα. Άκουσα και τον αρχηγό της εξωμερικής αντιπολίτευσης να πηγαίνει στην Παραμυθιά. Ναι, το έγκλημα της Παραμυθιάς το εκτέλεσαν οι Γερμανοί καθ' υπόδειξη των Τσάμιδων όμως. Και είναι το σημείο καμπής που τότε πλέον είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει το ελληνικό στοιχείο με τους Τσάμιδες, οι οποίοι είχαν κάνει ήδη τρομερά εγκλήματα. Είχαν σκοτώσει τον ομάχη της πρωτείας στο Βασιλάκο, είχαν κάνει στην Καλτέριζα άλλα εγκλήματα, είχαν πάει στην Αγία Κυριακή και είχαν εξεμιλιώσει τα χωριά της περιοχής. Έχουν λοιπόν και αυτοί τεράστια εγκλήματα στην πλάτη τους. Ούτε αυτά. Το γεγονός ότι εμείς το αναδεικνύουμε αφήνει περιθώριο στο να γύρουν αυτοί ανύπαρκτο θέμα. Δεν γύρουμε εμείς θέμα υπαρκτών εγκλημάτων δικών τους και γύρουν αυτοί θέμα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Και αυτό οφείλεται στο ότι. Του έχουν ζωντανού. Το ότι έχουν περάσει οι βοηπηρώτες. Και έχετε απόλυτα δίκιο, διότι έκανε προσφυγή το 2016 η Αλβανία εναντίον της Ελλάδος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και αντί να απορριφθεί, ο εισαγγελέας καταρχήν
κατά το οποίο εξετάζει εγκλήματα πολέμου, είπε την δέχομαι καταρχήν. Άψογα συντεταγμένη σε τρεις γλώσσες, το λέω πάντα στα μαθήματα, καταφέραμε και βάλαμε το βορειοποιητικό και το θέμα των τζάμπιων ως μάθημα για να προλάβουμε αυτό που έρχεται. Και μακάρι να υπήρχαν και στις υπόλοιπες στρατιωτικές σχολές, αλλά και στα πανεπιστήμια. Εδώ. Για να μην βρεθούμε προαπρόπτου, γιατί από το 2016, ναι, μεν έχει μπει στο σιρτάρι, αλλά έχει γίνει αρχικώς δεκτή η προσφυγή των τζάμπιων. Αυτό γίνεται και πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι. Όταν δεν θέτεις εσύ τα επαρκτά δικά σου θέματα, θα θέσουν οι άλλοι ανύπαρκτα εις βάρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και στη συνέχεια. Καλή επιτυχία την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ. Ιωάννης Παπαθεωράτος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.